καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Είμαι ο Μάρος Φύσης, είμαι ο αντιπρόεδρος του οργανισμού, ο συμβολισμού Ανέας Κουζάνης. Προσθέτοντας δύο πραγματάκια για το πολιτικτήριο, καταρχήν, μάλλον εκ παραδρομής, ο πρόεδρος ανέφερε το 2010 πως έκλεισε το πολιτικτήριο του ΖΑΚ. Φυσικά αυτό δεν ισχύει, συνέβη το 18. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι εμείς εδώ με προστάρι τον πρόεδρο του οργανισμού αντιπροσωπεύουμε μια εξ αρχή τάση της Δημοτικής Αρχής του Λάζαρο Μαλούτα ώστε να λειτουργήσει το ΛΑΠΗ το πολιτήριο όσο μπορούμε πιο ολοκληρωμένα και όσο γίνεται πως μας προσφέρουν οι εγκαταστάσεις αυτή τη δυνατότητα. Κλείνοντας για το πολιτήριο να πούμε ότι όλο το πρόγραμμα και όλη αυτή η προσπάθεια εννοείται πως είναι σε μια πειραματική μορφή. Είμαστε ανοιχτοί ανάλογα κιόλας με την κίνηση και με τη ζήτηση που θα προκύψουν από το κοινό να προσταφερέσουμε δραστηριότητες, παράδειγμα παλιότερα υπήρχε το Aqua Aerobic και τα λοιπά, θα τα δούμε αυτά στην πράξη. Και κλείνοντας για το πολιτικτήριο να μην συμφωνήσουμε, να ευχαριστήσουμε τόσο το προσωπικό του οργανισμού για την υπεράθλητη προσπάθεια που κατέβαλε ώστε να λειτουργήσει εγκαίρως φέτος το πολιτικτήριο και να ανοίξει τις πόρτες στο κοινό, όσο φυσικά και την συνδρομή της τεχνικής υπηρεσίας και της ΔΕΙΑ. Να δράξω την ευκαιρία και να προσθέσω ότι αν και έχουμε μόλις δύο εβδομάδες ουσιαστικά που αναλάβαμε στα νέα μας καθήκοντα, κάναμε μια πολύ συστηματική προσπάθεια. Αύριο θα έχετε το πρόγραμμα και των πιστών δημαστηρίων της Κοζάνης και από Δευτέρα θα τεθεί σε εφαρμογή λοιπόν αυτό το πρόγραμμα. Να αναφέρουμε ότι αντιλαμβανόμενοι τις αγωνίες των γονέων που στέλνουν τα παιδιά τους να θυμηθούν και καθυστερημένα αρχές Οκτώβρη φέτος, πέρσι αν θυμάμαι καλά και εγώ σε αυτό το ήταν στα μέσα Οκτώβρη η ημερομηνία που ανακοινώθηκε το πρόγραμμα, δεσμευόμαστε πως το χρόνο που θα έχουμε ουσιαστικά κλείσει, θα κοντεύουμε να κλείσουμε ένα έτος στις παρούσες θέσεις, το πρόγραμμα των πιστών δημαστηρίων θα ανακοινωθεί 1 με 15 Ιουλίου, ώστε όλοι να είναι σε θέση να προγραμματίσουν όσο θα έπρεπε τις υποχρεώσεις τους εν ώψη της επόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς. Αυτά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.